Γεια σας παιδιά, είμαστε η ομάδα Μπλεχ. Σε σημερινό βίντεο που είναι μια βιβλιοπαρουσίαση θα σας παρουσιάσουμε τρία βιβλία από τη σειρά το ημερολόγιο ενός πασίκλα. Το πρώτο βιβλίο έχει τίτλο «Η σκληρή αλήθεια». Επίσης, όλα τα βιβλία από τη σειρά ημερολόγιο ενός πασίκλα είναι του Τζεφ Κίνι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να σας λέμε τα άλλα πράγματα, θα σας διαβάσω το πίσω μέρος του βιβλίου. Ο Γκρέγκ Χέφλι που είναι πρωταγωνιστής, ανέκαθεν μοιαζόταν να μεγαλώσει. Μήπως όμως όλη αυτή η διαδικασία του μεγαλώματος δεν είναι και ότι καλύτερο, διότι ο Γκρέγκ έχει να αντιμετωπίσει το πάρτι και τα κορίτσια, περισσότερο κάποιες πολύ περίεργες αλλαγές στο σώμα του. Και όλα αυτά χωρίς τη συμπαράσταση του κολλητού του, Γράουλη. Θα τα καταφέρει άραγε ή θα πρέπει να πάρει απόφαση ότι η αλήθεια είναι σκληρή? Επίσης, αυτό το βιβλίο θέλω να σας δείξω και μια εικόνα πολύ αστεία που έχω βάλει και ένα μολύβι. Η δασκάλα τους είχε βάλει μια εργασία με κάτι αυγά, να τα κρατήσουν γερά, και ο κολλητός του Γκρέγκ, του πρωταγωνιστή, ο Ράουλι, το αυγό του το έβαψε και το έκανε Ράουλι Τζούνιορ, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Το άλλο βιβλίο έχει τίτλο «Του δύο τρίτα στέχωρη». Έρωτες, καρδούλες, αστεράκια. Τι σημαίνουν όλα αυτά για τον Γκρέγκ Χέφλι? Ένας χορός στο σχολείο του την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου έχει φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή του. Ο Γκρέγκ φοβόταν μήπως μείνει μπακούρι στο χώρο και προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει μια κοπέλα να τον συνοδέψει. Βέβαια, ούτε ο καλύτερος του φίλος ο Ράουλι δεν έχει βρει συνοδό, αλλά αυτό δεν αποτελεί την παραμικρή ανακούφιση. Μια απροσδόκητη ανατροπή προσφέρει στον Γκρέγκ την πιο λιπόθητη ντάμα και αφήνει τον Ράουλι να κρατάει το φανάρι. Όμως πολλά μπορούν να συμβούν σε μια βραδιά και στο τέλος δεν ξέρεις ποιος θα ερωτευτεί και ποιος όχι. Εδώ πέρα έχω βάλει και ένα μολύβι με μια επίσης αστεία εικόνα που οι κύριοι και οι κυρίες τους είχαν απαγορεύσει να φέρουν αυτή τουαλέτας. Δεν θυμάμαι για ποιο λόγο. Και εδώ πέρα δείχνει τον Γκρέγκ να κάθεται στην τουαλέτα να ακούει ραδιόφωνο, να έχει χίλια ρολά, όπως βλέπετε, πολύ τρελό. Το άλλο βιβλίο έχει τίτλο «Η τρελή γκαντεμιά». Ο Γκρέγκ Χέφλι έχει φάει ήττα. Ο κολλητός του Ράουλι τον έχει κάνει πέρα. Και το να βρει νέους φίλους στο γυμνάσιο αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο. Αποφασίζει λοιπόν να αφήσει τα πράγματα στην τύχη. Θα αλλάξει άραγε η ζωή του με μια καλή ζαριά ή είναι καταδικασμένος σε τρελή γκαντεμιά? Εδώ πέρα έχει μια υπερβολικά αστεία εικόνα που δείχνει μια βραδιά που πήγαν οι συγγενείς του να φάνε και ο παππούς του φτύνει τη μασέλα του πάνω στην τούρτα. Αυτό το θεωρείτε λογικό? Γράψτε το στα σχόλια. Όλα τα βιβλία έχουν 225 σελίδες. Θα πω εγώ κάποια σχόλια για τα βιβλία και θα διαβάσω και αυτά τα δύο έχουν κάποια σχόλια το βιβλίο έχει από πίσω του. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο έχω να σχολιάσω κάτι. Καλό σχόλιο. Είναι υπερβολικά αστείο και νομίζω ότι θα αρέσει και σε πιο μικρά παιδιά από την ηλικία μου. Για παράδειγμα, σε 4,5 άμα τους διαβάζετε λίγο θα γελάσουν, πιστεύω εγώ. Εδώ πέρα οι άνθρωποι γράφουν κάποια σχόλια καλά για το βιβλίο. Απλά τέλειο. Λιγότερο τίποτα περισσότερο. Ο Χριστόφορος τώρα, αυτό δεν ξέρω ποιος είναι. Σπασίκλας forever. Η Αμαλία δεν ξέρω τι αυτή πια είναι. Εντάξει, έχω πάθει πλάκα
Πλάκα μου με τα βιβλία. Τελικά ο Τζεφ Κίνι δεν παίζεται. Όχι ο Ρόντρικ. Ο Νίκος Α. Δεν ξέρω. Τέλειο. Τα έχω διαβάσει πάνω από 5 φορές και είναι άπαιχτο. Δεν ξέρω, με το όνομα Πρόσωμια. Έχει αυτό το βιβλίο κάποια σχόλια. Το αφήνω έτσι άμα φαίνεται στο βίντεο να το διαβάσετε και εσείς άμα δεν προλάβετε. Εδώ πέρα γράφει η Ρουμπίνη, δεν ξέρω ποια είναι. Είναι υπέροχο, δεν περίμενα τίποτα λιγότερο. Πέθανα από τα γέλια. Είναι απίθανο, θεϊκό. Γράφει ο Στέφανος. Τρομερό, πραγματικά, ο Τζεφ Κίνι είναι επικός. Ο Γιάννης το έγραψε, δεν ξέρω πώς. Εγώ είχα διαβάσει όλα τα βιβλία του Σπασίκλα και ήταν όλα άπαιχτα. Ανυπομονώ να βγουν και τα υπόλοιπα. Και αυτό το διάβαζε ένας Νίκος. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω σας άρεσε πάρα πολύ. Και αν σας αρέσουν οι βιβλιοπαρουσιάσεις, γράψτε ένα σχόλιο να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιες παρουσιάσεις. Και έχω και ένα ακόμη βιβλίο για παρουσίαση. Ελπίζω σας άρεσε το βίντεο. Γεια σας!